Αφού έχουμε ολοκληρώσει τις ομιλίες μας, όλοι οι συμμετέχοντες, νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε, γιατί έχουμε λάβει αρκετές ερωτήσεις, βλέπω εδώ. Κάποιες είναι να απαντηθούν από τους συνομιλητές μου, κάποιες από μένα τον Παθανατόμο. Βαγγέλη. Δημήτρη, καταρχήν, πριν πάμε σε ερωτήσεις, έχεις δίκιο, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και είναι ωραίο να βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρκετές ερωτήσεις. Υπάρχει, νομίζω, μια ερώτηση για την κυρία Δήμου, δυστυχώς δεν είναι εδώ να απαντήσει και ευτυχώς που είχαμε σκεφτεί να κάνουμε τα βίντεο αυτά, ώστε σε περίπτωση που κάποιος από εμάς για οποιοδήποτε λόγο λείψει, να μπορούμε να μην πέσει όλο το σύστημα. Εγώ θέλω πριν μπούμε στα δεύτερα, να σου πω ότι όταν είδα όλοι διηθούν τα μπλε κύτταρα, που θυμάμαι από την παθολογία, ότι οτιδήποτε, ότι όταν δεις κάτι μπλε είναι κακό, έτσι, αν δεν κάνω λάθος αυτό, εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου. Όταν είπες ότι διηθούν γύρω από τα λιποκύτταρα, είναι ακριβώς ότι συμβαίνει και μακροσκοπικά. Είναι φανταστικό να το βλέπεις σε μικροσκοπικό επίπεδο και να ξέρεις ότι μακροσκοπικά λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν σμπρώχνει, δεν τρώει, πηγαίνει και αγκαλιάζει. Όπου βρει κενό, πάει και το γεμίζει. Είναι απίστευτο να το βλέπεις μικροσκοπικά ό,τι βλέπεις και μακροσκοπικά. Και πόσο σημαντικό είναι το correlation μεταξύ της απεικόνησης και των δικών μας εικόνων και γενικά της επαφής μας των εργαστηριακών με εσάς. Βοηθιόμαστε κι εμείς πάρα πολύ για τη σωστή προσέγγιση. Λοιπόν, ας απαντήσουμε σε κάποιες, δεν θα μπορέσουμε σε όλες. Ρωτάει εδώ κάποιος, λέει καλησπέρα σας, μπορεί ο παθαλογανατόμος να αποφανθεί αν ένα λέμφωμα του οφθαλμού είναι εντοπισμένο πρωτοπαθές στον οφθαλμό ή αποτελεί μέρος συστημικής νόσου. Μπορείς, Δημήτρη? Όχι, αυτό είναι αδύνατο. Ο παθαλογανατόμος μπορεί να πάρει θέση και να πει αν αυτό που βλέπει είναι λέμφωμα ή όχι, και αν είναι λέμφωμα, ποιος είναι ο τύπος του λεμφώματος μετά από αυτή την ανάλυση. Αλλά αν αυτό το λέμφωμα είναι πρωτοπαθές εντοπισμένο ή αν είναι μέρος ενός συστηματικού λεμφώματος που έχει προσβάλει και άλλα μέρη του σώματος, αυτό είναι καθαρά μετά της δικής σας κλινικής τοποθέτησης και διάγνωσης. Είτε εμείς λάβουμε από ένα λεμφαδένα στη μυρογονική περιοχή, είτε από τον επιπεριφυκότα, θα δούμε, και πρόκειται ας πούμε για ένα mild λέμφωμα, θα δούμε αυτό το ίδιο πράγμα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για προέλευση. Είναι αδύνατο. Πολύ ωραία. Συμφωνώ. Αυτό θα μας το απαντούσε μάλλον καλύτερα η αιματολόγος. Αυτή μάλλον είναι για μένα η ερώτηση. Αν έχω ιστορικό λεμφώματος στον κόγκο και παρουσιάσω ξανά μετά από χρόνια διόγκωση του αδένα, χρειάζεται να ξανακάνω βιοψία. Είναι, το είπε και στην παρουσίαση η Ντόρα, ναι, γιατί είναι άλλο πράγμα το relapse, δηλαδή ο ίδιος όγκος να βγει, και άλλο το transformation. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη case series όταν ήμουν στο Λέστερ με πάνω από 60 περιστατικά λεμφώματος στον κόγχο, η οποία θα την παρουσιάσουμε σε διεθνή συνέδρια και τώρα σε μερικούς μήνες νομίζω πως έχει πάρει το δρόμο της για να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο paper. Εκεί είδαμε, εκτός των άλλων, ότι υπήρχαν χαρακτηριστικά μετά από πολλά χρόνια όπου εμφανίστηκε ξανά και ήταν εντελώς διαφορετικό από το πρώτο. Δηλαδή, το πρώτο μπορεί να ήταν ένα mild λέμφωμα και μετά να είναι ένα diffuse B-cell, ας πούμε, να το γύρισε αρκετά. Οπότε πρέπει να γίνει ξανά βιοψία. Δηλαδή, εφόσον ξανακάνει, το σωστό είναι να γίνει ξανά βιοψία. Έφη, δεν ξέρω, βλέπεις και εσύ το πόλο, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες. Είναι μια άλλη ερώτηση, Βαγγέλη, να βοηθήσω και εγώ που βλέπω μια σειρά ερωτήσεων. Δεν ξέρω αν θέλετε να την απαντήσετε η κυρία Παυλίδου ενδεχομένως. Ποια είναι η σημασία, διαβάζω εδώ, του διαχωρισμού ενός λεμφώματος σε υψηλού βαθμού και χαμηλού βαθμού κακοηθείας? Αυτό το αναφέραμε. Έχει να κάνει ένα άλλο τύπος, καταρχάς. Οπότε η πρόγνωση είναι διαφορετική, η θεραπεία είναι διαφορετική και η όλη προσέγγιση του ασθενούς είναι τελείως διαφορετική. Αυτό συμφωνώ, Έφη. Αυτό που πρέπει να μείνει, νομίζω, είναι αυτό. Όποτε μιλάμε με άλλους συναδέλφους και τα λοιπά, υπάρχει διαδεδομένη μια εικόνα ότι έχεις λέμφωμα, είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι μια τεράστια βεντάλια από όγκους που η μία άκρη με την άλλη μπορεί να μην έχει καμία σχέση, όχι μόνο στην παρουσίαση, αλλά και στην θεραπεία και στην πρόγνωση και σε οτιδήποτε άλλο. Άρα και πολλές φορές όταν μας ζητούν οι ασθενείς, ωραία γιατρέ, τώρα έχω λέμφωμα, τι κάνω, αν δεν ξέρεις συγκεκριμένα όχι μόνο τον ιστότυπο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε καν εμείς θεωρητικά. Δηλαδή, εγώ δεν θα βγάλω το λέμφωμα από μια βιοψία κόγχου και θα ξέρω ότι έχει ένα αλφα χ ψ λέμφωμα. Μπορώ πολύ λίγα πράγματα να πω, διότι δεν έχω κάνει ακόμα σταδιοποίηση. Εκεί πρέπει να μπει ο αιματολόγος, να κάνει τις υπόλοιπες εξετάσεις, να κάνει σταδιοποίηση για να απαντήσουμε σε αυτό το πολύπλοκο ερώτημα. Είναι,
είναι πιο πολύπλοκο από ότι έχω απλά ένα λέμφωμα, πες μου αν πάω καλά ή όχι. Και ήδη και σίγουρα... από τις διάσεις μας καταφέραμε λόγω χρόνου να αφαιρθούμε στις πιο κύριες μορφές. Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες όλες τις παρουσιάσεις που αναφέρθηκε ότι υπάρχουν και άλλοι υπότυποι. Ακριβώς. Βλέπω την ερώτηση. Πες μου, απαντάμε και αυτή, Δημήτρη, και μετά προχωράμε. Ωραία. Πόσο συχνό είναι το λέμφωμα σε σχέση με τις άλλες νεοπλασίες του οφθαλμού? Ευτυχώς, σε ό,τι αφορά το ενδοφθαλμικό λέμφωμα, που είναι πιο συχνό το υψηλού βαθμού κακοηθείας διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β' κύτταρα, το ποσοστό εμφάνισής του είναι πολύ χαμηλό, περίπου 1,86% από τους κακοήθεις όγκους του οφθαλμού. Εν αντιθέσει με το λέμφωμα των εξαρτημάτων και το τεφικότα, το adnexal λυμφώμα, όπου είναι ο πιο συχνός κακοήθης όγκος του οφθαλμού, περίπου 55%, και ίσως, δεν ξέρω, λίγο πιο συχνός στις γυναίκες. Υπάρχει ένα debate εδώ. Θεωρητικά είναι, ναι. Βέβαια, υπάρχει επίσης οι επιδημιολογικές μελέτες που γίνονται, παραδείγματος χάρη, βγάζουν σαν ένα παράγοντα συσχέτισης ακόμα και το γεγονός ότι είναι πιο συχνό στο δυτικό κόσμο, στις βιομηχανικές χώρες κτλ. Δεν ξέρω αν όντως ισχύει, γιατί από την άλλη σε αυτές τις χώρες είναι οι χώρες οι οποίες όντως το ανακαλύπτουμε και το κουράρουμε, έτσι. Δεν είναι το ίδιο, δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια στοιχεία σε μια χώρα σαν την Ινδία να ξέρουμε πόσοι πραγματικά έχουν λέμφωμα και πόσοι πεθαίνουν από αυτό ή πόσοι θεραπεύονται ή τι είδους λέμφωμα έχουν, διότι δεν υπάρχουν εκεί δομές να το καθορίσουν, όπως παραδείγματος χάρη στη Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική. Πολύ ωραία. Νομίζω πως μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο στο poll πριν προχωρήσουμε στην κλήρωση. Ας βγάλουμε λίγο την πρώτη ερώτηση. Είναι γρήγορα quiz τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να δούμε λίγο κατά πόσο... μπορέσαμε να περάσουμε βασικές έννοιες. Σε υπόνοια λεμφώματος του κόγχου, ποια εξέταση θα ζητούσαμε? Πρώτη, από εγώ. Δηλαδή, τι, έρχεται κάποιος και έχουμε μια υπόνοια του κόγχου. Θα έκανα υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία κόγχων, μια PET, αυτοαντισώματα ενάντια του αντιγόνου της μυελοπεροξυδάσης ή αυτοαντισώματα ενάντια του αντιγόνου της πρωτεϊνάσης 3. Θα περιμένουμε μάλλον λίγο παραπάνω να μαζευτεί μια απάντηση. Ωραία. Μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία. Εδώ έχουμε μια συντριπτική πλειοψηφία της MRI, η οποία κατά την γνώμη μου είναι και η σωστή απάντηση, διότι μας δίνει τις πληροφορίες αυτές που θέλουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε στο βήμα το επόμενο, που είναι κυρίως η βιοψία. Και να πάρουμε μια ιδέα του τι είδους όγκος είναι αυτός ο οποίος κάνει, παραδείγματος χάρη, ένα εξώφθαλμο με μια διπλοπία. Το υπερηχογράφημα δεν μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για τον κόγχο. Καταρχήν δεν ξέρουμε που μπορεί να είναι ο όγκος. Δεν σημαίνει ότι θα είναι εφαπτώμενος με τον Volvo. Η PET scan, όπως σωστά αναλύθηκε και στο βίντεο που είχαμε από την Dora, επειδή αυτά είναι συνήθως low-grade λυμφώμα, μπορεί κάποιες φορές να μας δώσουν ψευδώς αρνητικό. Και νομίζω πως δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή. MPO και RP3 τα ζητάμε κυρίως για τη Wegener. Οπότε δεν θα μας δίνανε κάποια... δεν θα μας βοηθούσαν στη διάγνωση του λεμφώματος, θα βοηθούσαν ενδεχομένως να τα χρησιμοποιήσουμε ως κατά τη διάρκεια της διαφοροδιάγνωσης, για να μπορέσουμε να βγάλουμε από τη διάγνωσή μας τη Wegener. Οπότε νομίζω πως οι περισσότεροι απαντήσαν σωστά και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη. Ωραία, αυτή είναι από τη δική μου παρουσίαση.
και έχει να κάνει με το πότε θα υποκριθούμε ότι ο ασθενής έχει πρωτοπαθές ενδοφθάλμιο λεύμα. Όταν υπάρχει ανώδυνη μείωση της όρασης και ένας ήρεμος οφθαλμός. 2. Όταν υπάρχει η αλίτιδα. 3. Αν υπάρχει συμμετοχή του πρόσθετου και του οπίστου ραγωδί χιτώνα. 4. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 5. Ή σε όλες από τις παραπάνω περιπτώσεις. Περιμένουμε να δούμε την ψηφοφορία και τα αποτελέσματα. Όσο περιμένουμε, εδώ υπάρχει μία ερώτηση. Α, ωραία. Όταν είμαστε έτοιμοι, ας τα δούμε. Ναι, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε σε όλες από τις παραπάνω περιπτώσεις και είναι σωστή. Αναφέραμε στην περίπτωση, στην περίπτωση που θα έχουμε ενδοφθάλμιο λεύμα, ότι θα υπάρχει μια ανώδυνη μείωση της όρασης και θα υπάρχει όντως ένας ήρεμος οφθαλμός. Θα υπάρχει η αλίτιδα, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά ανατομικά σημεία που προσβάλλεται είναι το υαλοειδές και μπορεί να έχουμε και συμμετοχή, όχι μπορεί, συνήθως έχουμε συμμετοχή και του πρόσθετου και του οπίστου ραγωδί. Οπότε σε όλες από τις παραπάνω περιπτώσεις ή στην κάθε μία από αυτές, θα πρέπει να υποπτευθούμε το ότι υπάρχει και ιδιαίτερα το ξανατονίζω όταν ο ασθενής μας είναι άνω των 50 ετών, σε μεγάλη ηλικία άτομα. Και μην το ξεχνάμε, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία έχουν διαταραχές προσωπικότητας, γιατί όταν είπαμε, όπως είπαμε, προσβάλλεται πρώτα ο μετοπιός λογός. Αυτά από μένα. Ωραία. Δημήτρη, νομίζω είναι η σειρά σου. Πολύ ωραία. Για να δούμε την ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω λεμφώματα είναι υψηλού βαθμού κακοήθειας? Πρώτον, το θυλακιώδες οζόδες λέμφωμα. Δεύτερον, το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β' κύτταρα. Τρίτον, το λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα. Ή τέσσερα, το Hodgkin λέμφωμα. Ας περιμένουμε λίγο. Μας βάζεις δύσκολα και θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα αν αντί για τα ονόματα μας έβαζε στα πλακάκια. Να πρέπει να δούμε ποιο από τα πλακάκια ήταν το... Και εμείς εκεί θα δυσκολευόμασταν, Βαγγέλη, πίστεψε. Ωραία, ας δούμε λοιπόν. Ωραία. Τι θα απαντηθεί για να μπορέσουμε μετά να πάμε και στην κλήρωση. Δεν ξέρω αν θες, Βαγγέλη, να απαντήσεις σε μια ερώτηση που είπες πριν, καθώς περιμένουμε. Βλέπω εδώ μια ερώτηση που ήταν ακριβώς μπροστά μου. Μια ερώτηση για το αν υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί λέμφωμα στον κόγχο. Λέει μοναδικό σύμπτωμα ένα είδημα στο βλέφαρο, χωρίς την ύπαρξη μάζας. Το απάντησα σε ένα από τα δύο περιστατικά, μάλλον σχεδόν και στα δύο, γιατί και το δεύτερο είχε περίπου ένα χρόνο που είχε προβλήματα και στην αρχή δεν υπήρχε καμία ψηλευτή μάζα. Ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να υπάρχει το είδημα να είναι κυρίως αντιδραστικό. Όπως είπαμε, το λέμφωμα του κόγχου του αρέσει να κάθεται στα μπροστά καθίσματα. Πολλές φορές μπορεί να μην περνάει το ριμ, να μην είναι εμφανώς ψηλαφητή η μάζα, παρά μόνο αν βάλεις το χέρι σου μέσα από το ριμ λίγο για να μπορέσεις να πιάσεις και να σου δίνει ένα είδημα στην αρχή, το οποίο αν δεν το σκεφτείς, μπορεί να έχεις να σου διαφύγει η διάγνωση. Βέβαια, άμα το αφήσεις, σιγά-σιγά θα γίνει μια μάζα η οποία θα κάνει, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι έτσι αργά, οπότε η απάντηση είναι ναι. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Πολύ σωστά, η πλειοψηφία απάντησε ότι το υψηλού βαθμού κακοήθειας λέμφωμα είναι το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β' κύτταρα. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Σημαίνει ότι σε παρακολούθησαν πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ καλό.